Την αρμένικη κουλτούρα γνώρισαν όσοι παρευρέθηκαν στο Σουφλή στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Λαογραφικό Μουσείο τη Πόλη του Μεταξιού. Κάθε χρόνο το Λαογραφικό Μουσείο διοργανώνει το φεστιβάλ Γνάφαλο. Έτσι, με αφορμή αυτό το φεστιβάλ και το φετινό θέμα που ήταν η μετανάστευση και μετακίνηση πληθυσμών, πραγματοποιήθηκε η γνωριμία με την αρμένικη κουλτούρα. Φέτο, το θέμα μα ε, για το φεστιβάλ Γνάφαλα 2023 ήταν ε, η μετανάστευση των πληθυσμών ε, όποιον και αν είναι αυτόν, πουλιών, ανθρώπων. Ε, η σκέψη μας ήταν σε αυτή τη μετακίνηση που κάνουν ε, τους ανθρώπους ή το ζώο να αλλάζουν τόπο και γιατί το κάνουν αυτό. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν των εκδηλώσεων ήταν και η σκέψη να γνωρίσουμε έναν πληθυσμό που υπάρχει στον τόπο μας. Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη κοινότητα και όχι μόνο στα Σουφλή αλλά και σε άλλα μέρη επίσης ε, τα οποία ενώ ζει τόσα χρόνια κοντά μας, πάνω από 20, ε, νομίζω ότι δεν το γνωρίζουμε ιδιαίτερα οπότε θα, είχα το ενδιαφέρον εγώ προσωπικά να τους γνωρίσω, να συστηθούμε και μέσα από αυτή τη, αυτό το διήμερο που θα κάνουμε εδώ πέρα να μάθουμε λίγες πληροφορίες περισσότερο για αυτούς. Πολλοί Αρμένοι μέσα από την καρδιά του Καυκάσου έχουν μεταβεί στην περιοχή του Εύρου πάνω από 100 χρόνια και είναι μια κοινότητα που περιέχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία στα ήθη και θυμάτις, στις γεύσεις και τα αρώματα της κουζίνας τους, τα οποία λίγοι γνωρίζουν. Στην εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του βιβλίου, το οποίο είναι βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και περιγράφει τον ξεριζώμο μια Αρμένησα από τον τόπο τη, που έφτασε ω την Αλεξανδρούπολη πριν από 100 χρόνια. Σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα διήμερο, όπου θα δούμε ένα βιβλίο. Το βιβλίο μα είναι η Ασνίφ, μια Αρμένη, η οποία μετακινήθηκε από την Αρμενία στην Αλεξανδρούπολη. Και ήταν και αφορμή αυτό το βιβλίο, κατά κάποιο τρόπο που έγινε το διήμερο. Ε, λοιπόν, αυτή ήταν η ιδέα του βιβλίου που θα ακούσουμε σήμερα. Θα φυσικά ζήτησε εδώ από τους Αρμενίους του Αρμενίου τη περιοχή μα να συνεισφέρουμε κάποιο τρόπο με γεύσει, μουσική, για να έχουμε έτσι ένα πιο ολοκληρωμένο διήμερο. Και εκείνοι ευχαρίστω προσφέρθηκαν όλοι και νομίζω ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο διήμερο. Ε, μαγείρεψαν, φτιάξανε όλα τα τοπικά του, γλυκά, κρεατικά και τι δεν κάνανε. Δεν περίμενα τέτοια αποδοχή από μια κοινότητα. Νομίζω ότι μέσα σε αυτά τα 20 κοντά χρόνια που κάνουμε δραστηριότητα στο μουσείο, πρώτη χρονιά νομίζω ότι έχω τέτοια ανταπόδοση από μια κοινότητα. Πάρα πολύ ζεστά το πήραν και του ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Στη συνέχεια το βράδυ της δεύτερης μέρας προβλήθηκε ταινία με τίτλο «Μητέρα», στην οποία διαδραματίζεται η μετακίνηση των Αρμενίων στη Γαλλία. Μια συγκινητική ταινία που γέμισε πληθώρα συναισθημάτων όσους την παρακολούθησαν.